Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τους προσκεκλημένους μας. Είναι μαζί μας ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κ. Γεωργιάδης. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Η Λίνα Κλήτου και ο Ανδρέας Πετρόπουλος κοντά μας. Καλημέρα σας, παιδιά. Ας συζητήσουμε για τα μέτρα, κύριε Υπουργέ, από αυτά που σας αφορούν και εσάς σε σχέση με τους εργαζόμενους, ως συνέχεια των όσων συζητήσαμε νωρίτερα με την κυρία Κεραμέως. Να δούμε λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση θα ανακοινώσει και μέτρα για τους εργαζόμενους. Δηλαδή, τι θα ισχύσει για το δημόσιο, για τον ιδιωτικό τομέα, για τους εργαζόμενους δύο στον ιδιωτικό ή δύο στο δημόσιο ή έναν και έναν. Πού θα πάμε, σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε. Ζούμε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Σε έκτακτες συνθήκες που εμείς, η γενιά μας δεν τα έχει ξαναζήσει. Έτσι δεν είναι. Άρα προσπαθεί η κυβέρνηση να βρει τη βέλτιστη δυνατή λύση. Δεν το καταφέρει μόνη η κυβέρνηση. Χρειάζεται και η συνεργασία και των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και όλων για να μπορεί το σχέδιο να επιτευχθεί. Έτσι δεν είναι κάτι που γίνεται με το πάτημα σκουπιού ή με μια έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Αυτό το οποίο θα γίνει, θα υπάρξουν οι πλήρες προβλέψεις. Τι θα ισχύει στην περίπτωση που έχουμε δύο γονείς εργαζομένους στο δημόσιο, δύο γονείς εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, έναν γονέα στο δημόσιο τομέα, έναν γονέα στον ιδιωτικό τομέα. Ποια είναι η κατεύθυνση, πού κλείνεται. Η κατεύθυνση να μπορεί να θεσμοθετηθεί για αυτές τις 14 μέρες ή για όσο τα σχολεία μείνουν κλειστά, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν ξέρουμε και πόσο θα μείνουν κλειστά. Η εκπεριτροπή εργασία, η εργασία εξ αποστάσεως. Δηλαδή, μία εβδομάδα ο ένας, μία ο άλλος, ας πούμε. Και εντός ημέρας θα μπορούσε να γίνει η διάκριση. Δηλαδή, κάποιες ώρες ο ένας και κάποιες ώρες ο άλλος. Μάλιστα. Το μείζον είναι να βρεθεί ένας τρόπος. Ώστε πάντα κάποιος να είναι στο σπίτι. Πάντα κάποιος να σπίτι με τα παιδιά. Διότι εδώ δημιουργείται ένα πραγματικό πρακτικό πρόβλημα. Έχει κλείσει ταυτόχρονα παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Άρα έχει παιδιά που θα είναι στο σπίτι. Που μπορεί να είναι σε ηλικίες που εντάξει, αν το παιδί ξέρω εγώ είναι ηλικίου, πες μπορεί να μείνει μόνο του. Αν ένα παιδί είναι δημοτικού. Αφορά από 15 και κάτω αφορά. Λέω, αν ένα παιδί είναι δημοτικού, δεν μπορεί να μείνει μόνο του, δεν είναι. Άρα λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια λύση. Επιδόματα, κύριε Υπουργέ, θα δοθούν στους εργαζόμενους. Θα δοθεί σίγουρα μέσω του κρατικού προϋπολογισμού κάποιο είδους κρατική ενίσχυση για τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να δώσουν αυτήν την, ενώ όσο αφορά τα ένσημα, την εργασία. Διότι από την άλλη, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να δεχθούν. Όλο αυτό το κόστος. Θα είναι τριμερής από ό,τι καταλάβαμε. Όλο αυτό το κόστος της επιχειρήσης ταυτόχρονα με τη μείωση του τζίρου λόγω του κορονοϊού. Καταλαβαίνετε. Δεν θα είναι κράτος επιχείρηση εργαζόμενος. Διακρία. Θα είναι, επαναλαμβάνω, για το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις, εκεί θα παρεύει ο κρατικός προϋπολογισμός. Όμως όλο το σχέδιο θα ανακοινωθεί αναλυτικά. Πάντως θα πληρώσουν και οι τρεις πλευρές. Εγώ δεν είπα θα πληρώσουν και οι τρεις πλευρές. Είπα οι ασφαλιστικές εισφορές θα είναι του κράτους. Μα ναι, αλλά μαθαίνουμε ότι και ο εργαζόμενος θα βάλει μέρος της αδείας του. Άλλο. Άρα είναι ένα κόστος για αυτό κόστος για τον εργαζόμενο. Για λεφτά μου είπατε. Κόστος δεν είναι και αυτό τι είναι. Θα δούμε πώς θα γίνει η άδεια. Κάποια άδεια θα είναι έκτακτη, κάποια άδεια θα είναι μέσα. Στην προελεπόμενη. Έλα, Ανδρέα. Εδώ πέρα υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πρώτον, από τη χθεσινή σύσκεψη που έγινε και στο Υπουργείο Εργασίας και αναμένονται κάποια μέτρα να ανακοινωθούν και σήμερα ή αύριο. Ναι, σήμερα. Πρώτον, δεν διασφαλίζονται οι μισθοί. Δηλαδή, ολόκληρος ο μισθός εννοείς. Βέβαια. Ναι. Δεν διασφαλίζεται και συζητάνε να δοθεί ένα επίδομα εκτάκτου κολλήματος, θα το χαρακτηρίσουν, ναι. 700. Μέχρι 700 το 400 έως 700 ναι. Λένε. Ταυτόχρονα όμως εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα. Ότι αναστέλλονται κάποιες διαδικασίες ελέγχου της εργασίας. Δηλαδή, εδώ είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να ενημερώνει το εργάνη. Τώρα του λένε δεν είναι υποχρεωμένος. Δηλαδή, δεν υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας, πρώτον, να μην παραβιάζονται και σε αυτές τις συνθήκες πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν εργασιακά δικαιώματα. Και δεύτερον, πρέπει να αφήσουμε τα αστεία τώρα και να διασφαλιστούν οι μισθοί των εργαζομένων. Γιατί ούτε η πετιότητα δική τους είναι η ιστορία, ούτε φυσικά και η πετιότητα του για επιχειρηματία. Για να το απαντήσει ο Υπουργός, αυτό είναι σωστό το ερώτημα αυτό που λέει ο Ανδρέας. Λοιπόν, σε έκτακτες συνθήκες δεν μπορεί να καταδικάζει τον άλλο να πάρει μισό μισθό. Εντάξει, κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα θέμα. Θα είναι και αυτά, θα προβλέπονται με τους σχεδιώσεις. Είναι όλα υποσυζήτηση στα δύο στην αρμόδια Υπουργεία. Δεν είναι το δικό μου Υπουργείο στην αρμόδια, είναι το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα ας περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξουν. Οι τράπεζες είναι μία. Έκτακτη συνθήκη, επαναλαμβάνω. Ναι, αλλά μην την πληρώσει ο εργαζόμενος. Το μεγάλο κομμάτι δεν τον πληρώσει ο εργαζόμενος τελικά. Και πάρουμε ένα επίδομα του ΑΕΠ στο τέλος. Γιατί εδώ τώρα είναι πολύ ανάγλυφο αυτό το καθεστώς της διαφορετικής αντιμετώπισης του εργαζόμενου στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Mm. Ο εργαζόμενος στο δημόσιο τομέα έχει διασφαλισμένα όλα του τα δικαιώματα και το μισθό του. Θα πληρωθεί κανονικά. Έτσι, κανονικότατα, χωρίς να υποστεί καμία επιβάρυνση.
και να συνειδητοποιήσουμε και κάτι. Ότι ο εργαζόμενος στον δημόσιο τομέα αυτή τη στιγμή έχει ονομαστικά πολύ ψηλότερο βαθμό από τον, μισθό από τον εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα. Μην πληρώσει μια ακόμη φορά ο ιδιωτικός τομέας. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το δει η κυβέρνηση. Θα μου πεις πώς θα λειτουργήσει η οικονομία. Εγώ την καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή τον προβληματισμό που βάζει ο Υπουργός, με δεδομένο ότι είναι και έκτακτη κατάσταση, αλλά και μας βρίσκει σε μια στιγμή που θεωρητικά, με βάση το κυβερνητικό αφήγημα, βγαίναμε από το τούνελ. Λένε, για παράδειγμα, αρκετοί, συγγνώμη, Αντρέα, για να μην το χάσουμε αυτό, επειδή ακριβώς είναι έκτακτη κατάσταση, ρωτούν αρκετοί, κύριε Υπουργέ, αν την επόμενη μέρα οι τράπεζες θα δείξουν μια ευελιξία σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις των δανείων, για παράδειγμα, που μπορεί κάποιοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή να μην έχουν τη δυνατότητα να τα αποπληρώσουν τις δόσεις τους. Εδώ έχουμε περισσότερο τη δική μας αρμοδιότητα. Έχουμε και σήμερα μία σύσκεψη το απόγευμα με τον κύριο Σταϊκούρα, εμένα και τους αρμόδιους υφυπουργούς, για να δούμε πώς θα μπορέσει και το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα ευρωπαϊκά προγράμματα να χρησιμοποιηθούν ως εγγυήσεις για τέτοιου τύπου δάνεια. Προσέξτε, εγώ δεν λέω ότι οι τράπεζες μπορούν να βγουν να αρχίσουν να χαρίζουν λεφτά, γιατί αν πούμε να βγουν οι τράπεζες να χαρίζουν λεφτά, θα έχουμε άλλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα να χαρίσουν. Λέω θα έχουμε άλλο πρόβλημα μετά. Δεν θέλουμε να πάμε σε ένα πρόβλημα του ιού, να το μεταφέρουμε σε ένα πρόβλημα της οικονομίας. Ξαναλέω, παρακολουθεί η κυβέρνηση πάρα πολύ στενά αυτή την έκτακτη συνθήκη. Χθες, όπως ξέρετε, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να φτιάξουν ένα ταμείο, κορώνα ταμείο, ας πούμε, 25 δισεκατομμυρίων, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Κυρίως, ναι. Έχουμε ζητήσει ως Υπουργείο Ανάπτυξης και επισήμως την δυνατότητα, την άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσουμε χρήματα ΕΣΠΑ για κεφάλαιο κίνησης για τις επιχειρήσεις, έτσι να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται άμεσα από τον κορονοϊό πώς θα αποζημιώνεται μια επιχείρηση, μπορέσουν να έχουν μια ενίσχυση ρευστότητος. Το κριτήριο θα είναι η μείωση του τζίρου. Η μείωση του τζίρου θα είναι το κριτήριο. Το κρίσιμο όμως είναι αν θα υπάρξει αναστολή για τους πληθυσμούς πρώτης κατοικίας. Μπορεί να για ένα διάστημα. Για ένα 6 μήνες. Το σκέφτεστε αυτό, κύριε Υπουργέ? Δεν είναι αυτό που έχουμε συζητήσει αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό που συζητάμε είναι επιχειρήσεις. Δεν ξέρω αν. Μπορεί όμως μέσα σε αυτό το περιβάλλον να έχουν πληστηριασμούς. Ακριβώς. Όλα θα συζητηθούν. Όλα είναι στο τραπέζι, λέτε. Όλα θα συζητηθούν. Τώρα η οικονομική. Είμαστε, επαναλαμβάνω, σε μια έκτακτη συνθήκη. Η οικονομική σας πολιτική, κύριε Υπουργέ, πάει πίσω από ό,τι καταλαβαίνουμε. Γιατί διαβάζουμε και στον οικονομικό τύπο σήμερα ότι μπορεί και οι δεσμεύσεις που έχετε αναλάβει για μειώσεις φόρων να μην ισχύσουν. Καταρχάς, είναι πάρα πολύ νωρίς για να κάνουμε τέτοια συζήτηση, κύριε οικονόμου. Για να μιλάμε λίγο σοβαρά. Γιατί είναι νωρίς? Τώρα έχουμε ένα εξελίξει φαινόμενο. Εάν καταφέρουμε να ελέγξουμε την εξάπλωση του ιού, που είναι ο στόχος. Αύριο το πρωί δεν μπορούμε και να ο λόγος. Μην βιάζεται. Έχουμε χρόνο μπροστά. Μπορώ να ολοκληρώσω. Μα όλοι οι ειδικοί λένε ότι πάμε για το χειρότερο. 30 δευτερόλεπτα. Λάτε, ναι. Πολύ ωραία. Εάν καταφέρουμε και ελέγξουμε, επαναλαμβάνω, την εξάπλωση του ιού. Ναι. Και προχωρήσουμε στον ένα μήνα σχετικά ελεγχόμενοι, αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και πέσει ο ιός. Σε αυτή την περίπτωση η οικονομική μας ζημία είναι ένα πράγμα. Στην άλλη περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας ότι η οικονομική ζημία αυτών των 2 μηνών σε επίπεδο έτος θα μπορέσει να καλυφθεί. Σε ένα κάποιο βαθμό. Πιστεύω στο μεγαλύτερο. Γιατί η κρίση δημιουργεί και ευκαιρίες, μην τον μπλέξουμε αν τώρα. Αν δεν γίνει αυτό που λέτε, αν ισχύει το κακό σενάριο. Το κακό σενάριο, κυρία Ανσοπούλου, πάλι είναι πιο κακό σενάριο. Εγώ έχω ακούσει τους επιστήμονες διάφορα κακά σενάρια. Ναι. Υπάρχουν και κακά σενάρια εξαιρετικά καταστροφικά. Και εμείς αυτά ακούμε. Πω. Άρα λοιπόν, ας περιμένουμε πρώτα να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη αυτού του φαινομένου, γιατί αν μιλήσουμε τώρα σοβαρά οικονομικά, πρέπει να έχουμε κόστος. Να έχουμε και τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κόστος. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια εξέλιξη. Θα τη δούμε. Απλώς την παρακολουθούμε. Στην Ιταλία, πάντως, κύριε Υπουργέ, με ενημερώνει συνάδελφος εδώ, ανεστάλλει πληρωμή δανείων. Το ζήτησε αρμόδια υπουργός και έγινε και πέρασε. Η Ιταλία βρίσκεται αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα. Λέμε να μην γίνουμε η Ιταλία. Πάμε να προλάβουμε να μην γίνουμε τώρα. Γιατί δεν παίρνετε μέτρα πιο νωρίς? Ξαναλέω, η Ιταλία είναι μια χώρα που είναι στο σύνολο σε καραντίνα. Εάν το ακούγαμε σε αμερικάνικη ταινία ότι μια ολόκληρη χώρα θα έμπαινε σε καραντίνα, δεν το πιστεύαμε. Θα λέγαμε υπερβολή. Και όμως το ζούμε. Έτσι. Η Ιταλία είναι μια έκτακτη συνθήκη. Εμείς τώρα αγωνιζόμαστε να μην γίνουμε Ιταλία. Είναι όμως σκέψη σας. Δεν το λέω υποτιμητικά για την Ιταλία, που είναι ένας φίλος λαός και τους αγαπάμε και τους συμπαθούμε. Τα σχολεία προληπτικά τα κλείσαμε, κύριε Υπουργέ. Γι' αυτό σας ρωτάμε αν πρόκειται να κάνετε κάποιες κινήσεις για να προλάβετε την εξέλιξη. Όλες οι κινήσεις που θα γίνουν θα ανακοινώνονται συντεταγμένα και όχι από τον κάθε υπουργό στην τηλεόραση. Ένα από τα ζητήματα που μπήκαν από την πρώτη στιγμή είναι εάν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή και το σενάριο βαίνει επί ταχύρω. Τι θα γίνει με τις τράπεζες? Οι τράπεζες δεν είναι στην καλύτερη τους κατάσταση, το ξέρουμε. Έχετε και
εσείς επισημάνει πολλές φορές. Δεν είναι. Θα αντιμετωπίσουμε νέο δεδομένο σαν αυτό που διαχειριστήκαμε την περίοδο του μνημονίου. Με επιτρέπετε. Για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις που δεν ισχύουν. Αυτή τη στιγμή οι ελληνικές τράπεζες σε σχέση με την ρευστότητα που έχουν, την επάρκεια κεφαλαίων που έχουν, είναι στην καλύτερη θέση από το σύνολο των ευρωπαϊκών τραπεζών. Οι ελληνικές τράπεζες είναι πρόσφατα ανακεφαλαιοποιημένες, έχουν τεράστια ρευστότητα, έχουν μειώσει σε μεγάλο βαθμό τα κόκκινα δάνειά τους, δεν έχουν κανένα κίνδυνο οι ελληνικές τράπεζες, μηδέν. Το τονίζω, μηδέν. Όχι, δεν είναι αδύναμες οι ελληνικές τράπεζες. Είναι θεωρούνται από τις καλύτερες στην Ευρώπη σήμερα. Θεωρείται ακριβώς λόγω των προηγουμένων κινήσεων. Η τραπεζική λειτουργία αυτή την ώρα είναι ανάλογη της ευρωπαϊκής. Οι καταθέσεις, να ξέρετε, έχουν αυξηθεί κατά 8,5 δισεκατομμύρια τους τελευταίους 6 μήνες. Ναι. Άρα έχουν και μεγάλες καταθέσεις. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κύριε Υπουργέ, να το πούμε καθαρά. Έχετε το φόβο ότι μπορεί να έρθει νέα κρίση, αν τέλος πάντων ισχύσει το κακό σενάριο? Ότι μπορεί η ελληνική οικονομία να επηρεαστεί και να μπούμε σε άλλες περιπέτειες? Με δεδομένο ότι είχαμε και πριν τον κορονοϊό μία πτώση στο 1%, έτσι. Δεν είχαμε καμία πτώση. Όχι, αυτά είναι. Απαντήστε μας αυτό λίγο στη μεγάλη εικόνα, κύριε Υπουργέ. Αν θέλετε να εξηγήσω τα στοιχεία του Ισαλστάτ, πολύ ευχαρίστω. Λοιπόν, τα διαβάζουμε. Τα διαβάζετε, δεν τα καταλαβαίνετε. Δεν πειράζει, χρειάζεται φροντιστήριο. Είναι γνωστό. Λοιπόν, θα πιείτε ένα καφέ να τα πείτε μετά. Απαντήστε μας τώρα σε αυτό. Επαναλαμβάνω. Το να κάνουμε καταστροφολογικά σενάρια στην τηλεόραση δεν συμβάλλει σε αυτό. Δεν είναι καταστροφολογικά σενάρια. Έχουμε την καταστροφή μπροστά μας. Κοιτάμε με βάση μια πραγματικότητα. Μου λέτε να εξετάσω το σενάριο, θα πεθάνουν στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια. Όχι. Τι θα γίνει, αυτό μου λέτε στην τηλεόραση τώρα. Όχι, σας λέω. Εγώ δεν συζητάω αυτό. Πάμε παρακάτω. Εγώ σας λέω λοιπόν αν έχουμε μείωση των τουριστικών εισρωών και είναι ένας πυλώνας της οικονομίας, πώς θα αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο δεδομένο? Αυτό σας ρωτώ. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κρούσματα κορονοϊού. Αλήθεια. Έχει προχωρήσει η κυβέρνηση σε πολύ σωστή αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Και πάλι πρώτοι κλείνουμε τα σχολεία από άλλες χώρες συνολικά, ακριβώς για να προλάβουμε αυτό που έγινε στην Ιταλία. Εμείς κοιτάμε τώρα τις επιπτώσεις στην οικονομία, κύριε Υπουργέ. Εδώ ζητάτε πρόστατο δημοσιονομικό χώρο. Η Ελλάδα ο Τσίπρας σας λέει: κάντε συμπληρωματικό προϋπολογισμό στη Βουλή να αναπροσαρμόσετε τα δεδομένα. Θα χρειαστεί προϋπολογισμός συμπληρωματικός. Κύριε οικονόμο. Μα να πάμε στα δεδομένα. Συζητάμε τώρα με βάση τα σενάρια. Δεν μπορεί να μας απαντάτε γενικά. Προηγουμένως συμφωνήσαμε οι δυο μας ότι ακόμα τα δεδομένα δεν τα έχουμε. Ναι. Ξέρετε και να κάνει προϋπολογισμό, δηλαδή πρόσθεση αφαίρεση. Ο κύριος Τσίπρας γιατί το ζήτησε? Ο κύριος Τσίπρας είναι μάγος. Ξέρει να κάνει προϋπολογισμό χωρίς τα δεδομένα. Μισό λεπτό. Θα έρθουμε, περίμενα να πάμε σε διάλειμμα. Πρώτα σύντομη διακοπή και θα μας απαντήσει. Επαναλαμβάνω, παιδιά, ψυχραιμία. Μην φέρετε την καταστροφή. Στο τέλος θα την πληρώσετε και εσείς εδώ, αν κάνετε μια καταστροφολογική κατανάλωση. Θα έχετε μια διαβίμηση, θα πεινάζετε. Σταματήστε τα καταστροφολογικά σενάρια. Η Ελλάδα ελέγχει τον ιό πάρα πολύ καλά. Είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προς Θεού, ρε παιδιά, πέρα την καταστροφή. Θα αφήσουμε να πάμε σε διαδρομή για να πάρουμε κανένα φράγκο. Μα προς Θεού, θα πληρωθούμε και εμείς. Σε λίγο δεν θα διαφημίσουμε στο πάτε. Ναι, αλλά δεν θα παίξουμε. Αφήστε να παίξουμε αυτές που έχουμε τώρα. Αν όλη την ημέρα παίζετε σενάρια καταστροφικά, σου πάτε διαδρομή. Δεν υπάρχει ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Ηρεμία. Λοιπόν, είμαστε εδώ τέσσερις δημοσιογράφοι και ακόμη δεν έχουμε ρωτήσει τον κύριο Γεωργιάδη. Θα συνεχίσετε να πηγαίνετε στην εκκλησία, κύριε Υπουργέ? Βέβαια θα πηγαίνω στην εκκλησία. Δεν πηγαίνω στην εκκλησία. Δεν μεταλαμβάνετε εσείς, φανταζόμαστε? Μεταλαμβάνω όταν όχι. Κάθε Κυριακή, κάποιος φορά μεταλαμβάνω. Το καθυστερήσετε λίγο τώρα. Αυτή την περίοδο ή θα μεταλάβετε? Μεταλάβετε. Λοιπόν, άκουσα τώρα, επειδή όλη αυτή η ιστορία αρχίζει και γίνεται και λίγο ενοχλητική. Γιατί? Ενοχλητική. Γιατί βγαίνουν διάφοροι που έχουν προφανές κόμπλεξ κατά της εκκλησίας και μίσος. Και παίρνουν ένα πραγματικό πρόβλημα που είναι η μετάδοση του ιού και βγάζουν πάνω τους όλη τη χολή για την εκκλησία. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Διαβάσαμε το πρωί στο TVX του Κούλογλου, ρώτησε λέει τους παπάδες, έτσι επαξιωτικά. Λοιπόν, ας τα αφήσουν αυτά. Μιλάμε, κύριε Υπουργέ. Η εκκλησία, εγώ την εμπιστεύομαι, έχει υπεύθυνη κρίση και ο Αρχιεπίσκοπος και η Ιερά Σύνοδος θα σταθμίσουν τα δεδομένα και θα πούνε στους πιστούς τους αυτό που κάνουν. Κόντρα στην επιστήμη, μεσαίωνας είναι αυτό. Εγώ δεν είπα κόντρα στην επιστήμη. Είπα. Έτσι. Θα πούνε στους πιστούς τους. Και δεν είναι και υπεύθυνη κυβέρνηση αυτό. Θα κοινωνήσατε, κύριε Υπουργέ. Ξαναλέω, η εκκλησία στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, με υπευθυνότητα. Συγγνώμη, κλείνουμε σχολεία.
Επιχειρήσεις σταματάνε να λειτουργούν. Και λέμε τώρα ότι ο κόσμος πρέπει να πηγαίνει στην εκκλησία και να μεταλαμβάνει. Τώρα αυτό είναι σοβαρή χώρα. Αυτό είναι σοβαρή χώρα. Παιδιά, πάντα πολεμική πιστεύετε. Πιστεύετε. Αφήστε τώρα τι κάνω εγώ. Πιστεύετε. Αφήστε τι κάνω εγώ. Εσύ ο Πετρόπουλος πιστεύεις παιδί μου στη διευκαρδία. Ωραία, άρα μην μιλάς για μας πιστεύουμε. Τα λύσουμε εμείς αυτά τα θέματα. Δεν θα λύσετε τίποτα. Εσύ να μην μιλάς καθόλου για αυτά. Κάθε φορά που ένας Ιριζέος μιλά για τη διευκαρδία εκνευριζόμαστε. Άντε, να μην μόνο. Βάζει σε κίνδυνο τη χώρα. Άντε, σε κίνδυνο τη χώρα. Αφήστε για τη διευκαρδία ο Πετρόπουλος. Άσε με τώρα. Δεν είναι. Λοιπόν, δεν το για θέματα πίστη με έναν που δηλώνει δημοσίως δικαίωμά του, άνθρωπος δεν μιλάω εγώ. Εντάξει, δεν μιλάει. Μα λοιπόν, δεν είναι ιδιώτης. Είναι υπουργός. Για να το κλείσουμε. Δεν είναι ιδιώτης. Για να το κλείσουμε. Για να το κλείσουμε. Για τα ψηφαλάκια. Να απαντήσει ρε παιδιά, ελάτε. Βγάζουν τώρα όλο τους το κόμπλεξ στην εκκλησία, αυτό βρήκανε είναι την ευκαιρία, εμετός, ναι, το κόμπλεξ στην εκκλησία, τώρα το βγάζουν όλο. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βουλή. Δεν με έχει αφήσει τώρα, να ρωτήσω. Τώρα. Μισό λεπτό. Βγαίνουν οι λοιμοξιολόγοι του ΕΟΔΗ και λένε πώς μεταδίδεται ο κορονοϊός. Εγώ σας είπα να μην λαμβάνουμε υπόψη τους λοιμοξιολόγους. Ρωτάω. Είναι σωστό, επειδή το είδαμε να συμβαίνει και στη Νέα Δημοκρατία από κάποιους βουλευτές να βγαίνουν και να λένε ότι εγώ πήγα και. Σας είπα και ήμουν πολύ προσεκτικός. Πιστεύω ότι η Ιερά Σύνοδος, ο Μακαριώτος και η Εκκλησία υπεύθυνα θα πάρουν τις αποφάσεις τους για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Μα πήραν τη Δευτέρα. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του ιού. Προφανώς υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης τώρα του ιού. Τώρα είστε σαφείς. Ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού όμως δεν θα σταματήσει επειδή θα βγαίνει ο κάθε Πετρόπουλος και θα βρίζει την εκκλησία. Συνοηθήκαμε. Εγώ δεν βρίζω και παρακαλώ πολύ. Ένα λεπτό. Παρακαλώ πολύ. Επειδή το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ένα με συγχωρείτε. Επειδή το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Για όσους πιστεύουμε. Δεν είναι υποχρεωτικό όλοι να πιστεύουμε. Αλλά είναι εξαιρετικά οξύμορο να κρίνουν τώρα αυτό που πιστεύουμε εμείς αυτοί που δεν πιστεύουν. Μάλιστα. Επειδή λοιπόν. Για μας που πιστεύουμε, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι ο πυρήνας της Ορθόδοξης πίστης. Mm-hmm. Αυτό το ζήτημα πρέπει να το χειριστεί η Εκκλησία. Εύχομαι να μην είναι και πυρήνας ανάπτυξης. Αυτό το σχέδιο να μην είναι και πυρήνας ανάπτυξης. Εγώ τώρα, επειδή αυτό δεν πήγα στην κόντρα των δύο, θέλω απλώς να υπενθυμίσω. Καλά, εδώ. Ορθολογισμό. Έκανα πίσω, βρε παιδιά. Εσύ νομίζεις ότι είναι ορθολογισμό. Αλλά κρίνεις κατά το δοκούν και το σιριζαϊκό δοκούν. Εν πάση περιπτώσει. Σοβαρά. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Καταλόγησέ το. Εγώ λοιπόν διάβασα την Όπως όλοι μας, εντάξει τώρα σιγά μη στάξει η ουρά του Γαϊδάρου. Άσε με σε παρακαλώ, κοροϊδευόμαστε. Άλλο είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι στην ανακοίνωσή της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, η οποία προσέγγισε το θέμα θεολογικά ως όφιλε, ναι, και δεν θα μπορούσε πουδενή να ακυρώσει το μυστήριο της Θείας Μετάληψης στην ανακοίνωσή της, ενσωματώνει στη δεύτερη παράγραφο, πρώτον, την προτροπή οι νοσούντες και οι γέροντες να απέχουν της λειτουργίας, ναι, και δεύτερον, όλες τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και των επιστημόνων. Σωστά. Για αποφυγή της μετάδοσης του ιού. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο λέμε, είναι αέρας του πανιστός και είναι. Θα συμφωνήσω ότι είναι κατά της ισχύας. Θέλω σε αυτό να είμαι πολύ σαφής, γιατί δεν θέλω να υπάρξει καμία παρεξήγηση. Είμαι απολύτως βέβαιος και εγώ εμπιστεύομαι και τον Μακαριώτο και την Ιερά Σύνοδο ότι θα πάρουν τις αποφάσεις που πρέπει. Μάλιστα. Και θα ενημερώσουν σωστά τους πιστούς για τους κινδύνους που πράγματι υπάρχουν στην εποχή που ζούμε. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν θα γίνει ούτε με διάθεση απαξίωσης της Εκκλησίας, ούτε με διάθεση εξύβρισης της Θείας Ευχαριστίας, μάλιστα, ούτε με, με τη χολή που είδατε προηγουμένως. Θα γίνει υπεύθυνο σωστά. Λοιπόν, η απάντηση ο Υπουργός, τώρα μην το τραβάμε το σκηνή. Δεν χρειάζεται να τραβήξουμε τίποτα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω και τον κύριο Πολάκη. Για αυτά που είπε χθες ο κύριος Πολάκης για τους χριστιανούς και τους πλούσιους. Για τη μετάδοση του ιού φταίει η κρίση και διαφοροποίηση. Έχει ο κύριος Πολάκης. Έβγαλε. Και δεν τρέπεται. Μισό λεπτό να ακούσουμε, ρε παιδιά. Ο κύριος Πολάκης έβγαλε για άλλη μια φορά το ταξικό του μίσος σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Φανταστείτε να έλεγα εγώ ότι ο ιός ξεκίνησε από φτωχούς κομμουνιστές.
Επειδή ξεκίνησε σε μια φτωχή επαρχία της κομμουνιστικής Κίνας. Mm-hmm. Πόσο γελίο θα ήταν αν το έλεγα. Θα ήταν γελίο αν το έλεγα. Ξαναλέω. Έχω μισό λεπτό. Αντίστροφα, έρχεται ο Πολάκης και τι κάνει. Το μίσος που έχει μέσα στην ψυχή του, τη χολή που έχει, τη βγάζει και προς την κοινωνία, τη βγάζει και προς την εκκλησία, τη βγάζει προς όλους. Mm-hmm. Εμείς αυτό το μίσος δεν το χρειαζόμαστε τώρα. Μάλιστα. Τώρα κύριε Οικονόμου και κυρία Σωπούλου, χρειαζόμαστε ψυχραιμία, ηρεμία, καθαρή σκέψη. Μάλιστα. Είναι μια μεγάλη κρίση και έκτακτη. Θα την αντιμετωπίσουμε και θα την νικήσουμε. Αντρέα, όχι υπερβολές. Και όχι προκλήσεις, γιατί τελειώσαμε. Εγώ δεν έχουμε χρόνο για την παραθέση. Εγώ προκαλώ να τελειώνουμε. Λέω λοιπόν προκαλείς. Ότι ο κύριος Πολάκης απάντησε στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου που πριν μία εβδομάδα συνέδεσε τους πρόσφυγες με τον κορονοϊό. Mm-hmm. Και απάντησε λοιπόν ότι από εκεί το περιμένατε, αλλά έρθε από τους πλούσιους. Ναι, δεν υπάρχει κίνδυνος δηλαδή μετάδοσης από τους πρόσφυγες. Αυτό μας πρέπει να πάρθουν μέτρα για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Εντάξει, τρίτον, χρειάζεται οπωσδήποτε συμπληρωματικός προϋπολογισμός. Η ανάπτυξη καρκινοβατή την λοιπόν, είδαμε κλείσαμε. Πριν τον κορονοϊό στο 1%. Γι' αυτό δεν κάνουμε. Και χρειάζεται σοβαρή ενίσχυση του ΕΣΥ με 4.000 τουλάχιστον επιπλέον προσωπικό σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Ευτυχώς έχει έρθει ο Σεβασμιότατος Δημητριάδος εδώ για να σε προηγήσει, γιατί Αντρέα μου δεν σώζεσαι.